Ну что? Пусик, да? А, не помню, сейчас второй. Ο κυνηγητικός σύλλογος διοργανώνει μια ημερίδα για την ασφάλεια στο κυνήγι και τεχνική σκόπευση και τα οικονομικά των συλλόγων. Με αυτή την ενέργεια θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας πιο πολύ για την ασφάλεια στο κυνήγι, γιατί έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα τελευταίο καιρό, τελευταία χρόνια. Και ελπίζω με αυτή την ημερίδα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας ώστε να κάνουμε ένα καλό κυνήγι από τη νέα σεζόν που έρχεται. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε. Το Δέλτα Σίγμα σας καλωσορίζει σήμερα στην ημερίδα που θέματα έχει η ασφάλεια στο κυνήγι, τεχνική σκόπευση και τα οικονομικά των συλλόγων. Πριν ξεκινήσουμε, κοντά μας είναι ο κ. Καζάρας Νικόλαος, περιφερειακός σύμβουλος της ΚΟΜΑΤ, και ο αστυνομικός μας διευθυντής Ζαμπούρας Χρήστος. Λοιπόν, σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρισκόμαστε όλοι μαζί, προκειμένου να ενημερωθούμε για σημαντικά θέματα. Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα συχνά ατυχήματα που δυστυχώς παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στο κυνήγι. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε τον καθηγητή Καραπετσάκη Θεοφάνη, είναι επιστημονικός συνεργάτης της ΚΟΜΑΤ στις περιοχές Δράμας Καβάλας, δασολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τεχνική σκόπευση. Εδώ ειδικά πιο πολύ θα μάθουν οι αρχάροι, οι νέοι κυνηγοί. Συχνά οι αρχάροι αποδίδουν την αποτυχία τους, όπως γνωρίζουμε όλοι, ή στο όπλο, ή στα φυσίγκια, ή σε κάποιον άλλο λόγο. Ειδικά εγώ όταν ήμουν τα πρώτα χρόνια στο κυνήγι, δεν είχα πάνω από 50% ευστοχία. Με λίγα λόγια, έριχνα στον γάμο τον Καραγκιόζη. Και ακόμα συνεχίζω. Για αυτό το θέμα καλέσαμε τον συνονόματο Νιζάμι Κωνσταντίνο, είναι πρόεδρος του Σκουφτικού Ομίλου Τρικάλου, θα θεμίσει πάρα πολλά πράγματα στους παλιούς κυνηγούς και πιστεύω θα μάθουν πάρα πολλά οι νέοι κυνηγοί. Το τρίτο θέμα της ημερίδας μας είναι, όπως σε κάθε σύλλογο, τα οικονομικά μας. Πολλές φορές με βρίσκουν στον δρόμο, με βρίσκεται μάλλον στον δρόμο και με ρωτάτε, πρόεδρε, τι θα γίνει, θα μειωθεί φέτος η άδεια, ειδικά με την κρίση που έχουμε. Θα αυξηθεί τα χρήματά μας που δίνουμε για την άδεια θύρας, πού πηγαίνουν. Σε αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσει ο Ισακ, ο Γιάννης, είναι επιστημονικός συνεργάτης της ΚΟΜΑΤ και δασονόμος. Λοιπόν, τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι γίνεται κάποιος έρευνα σήμερα. Ένα μέρος του συλλόγου μας έχει χρειάζεται μια οικονομική βοήθεια. Ο γιος του θα κάνει μια εγχείρηση στο εξωτερικό και θα σας παρακαλέσω όσοι μπορούν να βοηθήσουν ανάλογα. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Καραπατσάκη. Η οποία έχει εξάμηνη διάρκεια. Αφού πάρουμε το όπλο, συμπληρώνουμε αυτή την άδεια αγοράς με τα στοιχεία του όπλου που είναι κενά επάνω και επίσης και του πολιτή, τα δικά μας είναι συμπληρωμένα ήδη, και μέσα σε ένα μήνα, μας δίνει ο νόμος την ορία, πρέπει να πάμε στο τμήμα, να καταθέσουμε αυτή την άδεια αγοράς και να βγει η άδεια προκατοχής, η οποία έχει σει 10 χρόνια και γι' αυτό χρειάζεται ξανά μια αίτηση και δύο φωτογραφίες, γιατί πάνω στην άδεια προκατοχής μπαίνει η φωτογραφία και μία φωτογραφία κρατάει το τμήμα μέσα στο φάκελό μας. Τα κύρια σημεία της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή, όσο αφορά φυσικά τα όπλα και κυνηγητικά. Οι καραμπίνες πρέπει να είναι τρίσφαιρες και να μην δίνεται να μετατραπούν
και να παίρνουν στη γεμιστήρα τους παραπάνω από 2 φυσικές. Και να σκαλάνε 3.